ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση κατ' επέκταση επιλέγουν τον δρόμο της προσπάθειας επίλυσης της κρίσης και όχι τον δρόμο της ευθείας σύγκρουσης μετά και την εφαρμογή των μέτρων τα οποία αποφάσισαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, στην πρωινή σύσκεψη με τους συνεργάτες του, τον πρωινό καφέ όπως ήθιστε να λέμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την σύγκληση έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου για να υπάρξει απόφαση διαφοροποίησης της έσχατης πρότασης της κυβέρνησης ημερομηνίας 23 Αυγούστου, ώστε να θεωρηθεί ακόμη μια ίστατη προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο και να επανέλθουν οι εκπαιδευτικοί στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως πληροφορείται από νωρίς το πρωί το ΣΥΓΜΑ, πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μαζί με τους υπουργούς του να καταλήξουν σε μικρές διαφοροποιήσεις της πρότασης, μικρές μεν ουσιαστικές δε, που να επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς χωρίς να νιώθουν ότι κάνουν πίσω από βασικές αρχές όπως αυτές τις ξεδίπλωσαν το τελευταίο διάστημα, να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πάντως, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει ή να αναστείλει την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού της 4ης Ιουλίου, που είναι και το κύριο αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Να σας πω επίσης ότι επειδή υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες καλύτερα, πληροφορίες, επανήλθαν καλύτερα οι πληροφορίες περί πρόθεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας να απευθυνθεί απευθείας στον κυπριακό λαό μέσω δήλωσης διαγγέλματος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η σκέψη. Αντίθετα, θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση, είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε αν κριθεί σκόπιμο με ανακοίνωση, γραπτή ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους τρόπους αντίδρασης στα μέτρα που υλοποιούν από χθες οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης να μπει σε μια τέτοια λογική αντίμετρων ή τιμωρητικών μέτρων κατά των εκπαιδευτικών που προχωρούν σε αυτά τα απεργιακά εντός εισαγωγικών μέτρα, λευκή απεργία τη λένε κάποιοι, αλλά και εδώ πίνει νερό να σας πω, καθώς υπάρχει πολύ συγκεκριμένη έννοια τι είναι λευκή απεργία και κατά πόσο μπορεί αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της νομιμότητας. Λοιπόν, το Προεδρικό ισχυρίζεται ότι έχει μεν όπλα αντίδραση σε αυτά τα μέτρα, αλλά δεν είναι της ώρας να μπει σε αυτή τη λογική, μας είπαν χαρακτηριστικά. Προέχει η προσπάθεια επίλυσης της κρίσης. Τα όπλα λοιπόν αυτά προέρχονται κυρίως, επειδή ακούστηκε το τελευταίο διάστημα, το γνωρίζεις πολύ καλά Κατερίνα, ότι ζητούν τεκνοματεύσεις δεξιά-αριστερά, λένε οι πληροφορίες για το αν τα μέτρα που υλοποιούνται είναι στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών, στο πλαίσιο της νομιμότητας. Υπάρχει προηγούμενο γνωμάτευσης από τον Οκτώβριο του 2016 του Γενικού Εισαγγελά και τότε αφορούσε σε μέτρα που είχε λάβει η ΠΟΕΔ, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με αντίδρασή της σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που διαφοροποιούσε τους όρους εργασίας μερίδας εκπαιδευτικών κυρίως αντικαταστατών. Από τότε λοιπόν υπάρχει γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση στο πλαίσιο πειθαρχικής έρευνας από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με διάφορα πιθανά σενάρια, όπως είναι η επίπληξη, το να χαθεί μία προσαύξηση, να υπάρξει πρόωρη αφυπηρέτηση, υποχρεωτική πρόωρη αφυπηρέτηση, ακόμη και εκδίωξη από τις τάξεις των εκπαιδευτικών. Αλλά όλα αυτά, μας έλεγαν πριν από λίγο πηγές από το Προεδρικό, δεν είναι της ώρας. Αυτό που προέχει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι σαφές, νομίζω, ο καθής μπορεί να το αντιληφθεί, γι' αυτό άλλωστε πρωί-πρωί εισηγήθηκε αυτή τη συνεδρίαση του Υπουργικού, είναι να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έρθει αυτή η κρίση και να λειτουργήσουν κανονικά και ομαλά τα σχολεία από την Παρασκευή αλλά και την ερχόμενη Δευτέρα. Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της έκτακτης συνεδρίας του Υπουργικού και τα όσα θα ανακοινωθούν θα τα μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ. Πάντως ο Υπουργός Παιδείας, μιλώντας ψες από τη Λεμεσό, απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικούς, στους φίλους κατά την έκφραση του εκπαιδευτικούς, καλώντας τους να κάνουν δεύτερες σκέψεις.